motherfucker. <laughs> Καλημέρα, καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη pop για τι δύσκολε ώρε. Ο Θοδωρή, εσύ τη εγώ, πριν ναι. <laughs> τον εαυτό σου, <laughs> δεν είχε πάρει καν είδηση ότι ξεκινάμε, αλλά ξεκινάμε, Θοδωρή. Καλησπέρα. Δεν <laughs> <laughs> ξέρω, εγώ τώρα προσγειώθηκα και ακόμα ψάχνομαι. <laughs> Ακριβώ. Ακούτε λοιπόν το pop για τι δύσκολε <laughs> ώρε, το podcast του OneMan.gr για την pop κουλτούρα. Εγώ είμαι ο Σφίνα Γρυβέα, το θα δώσω στον Σίστησα. Γεια σα. Αλλά είσαι εσύ, εσύ όμω. Ναι, συνήθως. Ωραία και έχει έρθει από τι κάνε, φρέσκο φρέσκο. Βασικά, φρέσκο πολύ δεν είσαι. Εντάξει. Γιατί κάθε φορά που πηγαίνει, ε, θέλει να είναι αδιδόματο. Θε ένα διβδόματο να συνέλθει. <laughs> Θυμάμαι την πρώτη φορά που είχε φύγει για κάνε, όταν είχε γυρίσει, λικρινά <laughs> ναι. ειλικρινά, εκτό του να σαμπανί για 15 μέρε. <laughs> <laughs> δηλαδή, έκανε να ανακτήσει το χρώμα σου. <laughs> 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 σε ένα λευκό γκρι πράγμα απέναντί μου στο γραφείο. <laughs> 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 Αλλά θέλω να δώσω επειδή δεν σε βλέπουν οι ακροατέ. Θέλω να δώσω μια εικόνα. Λοιπόν, ο Θοδωρή πια δεν είναι εικόνα, έτσι. Ο δεν έχω λόγια, ναι. <laughs> Θοδωρή πια δεν είναι έτσι. Έχει έρθει το χρώμα του πιο νωρί αυτή τη ναι, φορά, ναι. γιατί έχει αρχίσει έχει σκληρογωγηθεί θα πει, τις κάνεις πια. Λοιπόν, έχω σκληρογωγηθεί ναι. Επίση, φέτο πήρα την απόφαση να μην πεθάνω στι σκάνες το Πο... οποίο ήταν μια απόφαση που δεν την είχα πάρει πέρυσι και προπέρυσι. Φέτο την πήρα. Αυτό, αυτό για πε τι μεταφράζεται. Μεταφράζεται στο ότι ε, φέτο αποφάσισε ότι. Δε, δηλαδή, ε, λοιπόν, η, η φάση είναι ότι επειδή κάνει. Ε, το πω πολύ συνοπτικά, γιατί δεν ξέρει ο καθένα πώ ε, λειτουργούν αυτά τα φεστιβάλ στην καθημερινότητά του. η κάνου ουσιαστικά είναι τέσσερα πέντε φεστιβάλ το ένα πάνω στο άλλο. Δεν είναι ένα πράγμα. Υπάρχει το επίσημο διαγωνιστικό, υπάρχει το ένα κάποιο βλέμμα που είναι το δεύτερο, η Β' Η, η Α2 είναι. Τι είσαι από Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Είναι το δεύτερο επίσημο τμήμα, αν πα ρωτήσω, διαγωνιστικό. Είναι αυτό που είχε κερδίσει ο Λάνθιμο με τον Κοινόδοτα πριν από 10 χρόνια. Ε, και πέρα είναι από αυτό. Δέκα χρόνια. Δέκα χρόνια πάνε, ναι. Ήμουνα... Είναι 10 χρόνια που δεν τον Κοινόδοτα. Αυτό θα σα μου πει. Πάνε 10 χρόνια, ναι. Δεν ξέρω πότε είναι στο κοινό, αλλά ναι, πάνε 10 ο χρόνια. Το είδα έτσι... τη χρονιά που βγήκε. Mm, ναι, δεν είναι 10 χρόνια. Συνέχισε, θα δωρεάν. Έχουν όμω. Είναι 10 χρόνια όμως, αυτό, τότε λοιπόν που ναι. ο Γιώργο ναι. Λάθιμο κέρδισε το... το ένα κάποιο βλέμμα και φέτο ήταν στο... στην επιτροπή του διαγωνιστικού. Έτσι είναι η ζωή. Η ζωή ε... αυτά είναι. Ε... Αυτά είναι. είναι. λοιπόν αυτά τα δύο τμήματα και μετά υπάρχει. Αυτό είναι, το, αυτό, αυτό το επίσημο φεστιβάλ των κανόνων. Αυτά τα δύο πράγματα. Και τα εκτό συναγωνισμού που έχει τύπου το Rocketman που είχε φέτο και κάτι τέτοιο. Ναι. Και μετά υπάρχει ένα άλλο φεστιβάλ που γίνεται παράλληλα, το 15η μέρο των σκηνοθετών που έχει δικό του διαγωνιστικό τμήμα και έχει μια άλλες, άλλη επιλογή 20 δεν ξέρω πόσων ταινιών. Υπάρχει η Εβδομάδα Κριτική, που είναι ένα τρίτο φεστιβάλ το οποίο συμβαίνει ταυτόχρονα. Και υπάρχει και ένα πιο μικρό, το ΑΣΥΤ, που έχει πιο πειραματικέ ταινίε και που αναγκαστικά δεν προλαβαίνει να ασχοληθεί κανεί. Αν και πέρσι σε αυτό το τμήμα είχε αποκτήσει το Thunder Road, που ήταν από τι αγαπημένε μου ταινίε τη χρονιά. Φανταστική ταινία το Thunder Road. Ε, και σε ευχαριστώ για την πρόταση κιόλα. Βρίσκει. Ναι, βρίσκει. Ε, Ακριβώ επειδή βρίσκει διαμαντάκια, λοιπόν, εγώ τι προηγούμενε χρονιέ που πήγα να σα κάνε ω ενθουσιώδη και α, θα τα δούμε όλα, θα τα ανακαλύψουμε όλα φέτο, ήμασταν φάση ότι θα δω τι ταινίε του διαγωνιστικού είναι φυσικά η προτεραιότητα, αλλά όποτε έχει ένα κενό, όποτε είχα κενό, κοίταγα το πρόγραμμα να δω τι παίζει εδώ, τι παίζει εκεί, το, το Ασίντ, τι έχει, στην εβδομάδα στη, στη κριτική, τι έχει. Με αποτέλεσμα να βλέπω δεν ξέρω κι εγώ πόσε ταινίε τη μέρα, 5-6 ταινίε τη μέρα ξέρω εγώ, ε, συνεδέευξη ενδιάμεσο και πλά είχε ένα σπίτι 12 και καθόμουν να γράψω εκείνη την ώρα. Κοιμόμουν στι 3.30 ε, ξύπναγα στι 7.30 γιατί είχαμε πέσει δημοσιογραφικέ προβολέ το πρωί. Και απλά αυτό το πράγμα με 15 μέρε. Γι' αυτό και ερχόσουν και να πίσω πάνω. Γιατί γυρνάγα πίσω και δεν, υ... <laughs> <και> δεν υπήρχε. <laughs> ε, γι' αυτό δεν υπήρχε αίμα στι φλέβε. Αυτό ακριβώ. Οπότε φέτο ε, αποφάσισα ότι. Α, καλό θα ήταν να μην πεθάνω στι κάνε. Για καλό πάμε. Για το θεό. θεό. Δηλαδή έφυγε, πέθανε στι σκάνε. Αυτή θα ήταν πέθνες. ένα κύριο 24 μίλια. Ο κριτικό στις 24 μίλια <laughs> πέθανε στι σκάνε. <laughs> λυπάμαι, λυπάμαι. Θα το γράψει εσύ αυτό. Θα, θα, το θα, δω... θα, θα, μου το έγραψε το μνημόσυνο. Έτσι και πεθάνει στην παξίλο και γράψει άλλο στον επικίδιο. Θα, το τον χαρακώσω. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό. αυτό. αυτό ήθελα. Ε, οπότε ναι, φέτο ήταν πιο. Βοήθησε και το πρόγραμμα γιατί φέτο μα είχαν βάλει τι δημοσιογραφικέ προβολέ ε, απόγευμα και βράδυ. Καλή αλλαγή αυτή θα πω. Ήταν πολύ καλή αλλαγή. Ξέρω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο τώρα αυτά τα πράγματα. Ε, ήταν καλή αλλαγή για τον πολύ Λόγω ότι αυτό βγαίνοντα το βράδυ από την τελευταία προβολή, ήταν ήδη βράδυ, πήγαινε σπίτι σου να κοιμηθεί. Ενώ πέρσι βγαίνοντα νωρίτερα, έκοβε βόλτε, είχε και άλλε επιλογέ για να δει άλλε ταινίε. Είχε άλλου ε, ε, βρεφού. Φαγητά, ιστορίε. Φέτο ε, δεν υπήρχε τίποτα. Ε, ταινία, ύπνο, το πρωί γράψιμο. Πολύ υγιέστερο. Ε, ε, αυτό. Και νομίζω ότι κύλησε καλύτερα το, το φετινό έχεις φεστιβάλ Έχει καταλήξει. Τώρα ναι. είναι και πολύ φρέσκο το μυαλό σου. Ναι. Αλλά έχει καταλήξει από όλε τι ταινίε που είδε, ποια ήταν μάλλον η αγαπημένη σου. Ναι, έχω καταλήξει. Η, η αγαπημένη μου ταινία που είδα φέτο στο φεστιβάλ ήταν το Portrait of a Lady on Fire τη Σελήνη Τιαμά. Τι περίεργο. Δεν το περίμενε καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, η Σελήνη σιαμά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η σκηνοθέτη που έχει κάνει τα, το Girlhood, τα ναι. κορίτσια που είχαν βγει στην Ελλάδα. Που έχει μια από τι αγαπημένε μου σκηνέ δεκαετία μέσα που τα κορίτσια ε, χορεύουν και τραγουδάνε το Diamond τη the Rihanna. Ρihanna, παιδιά. Ε, και μάλιστα είχα ξεκινήσει τη χρονιά με αυτό το project. Το βλέπω κάθε εβδομάδα μια αγαπημένη μου ταινία τη δεκαετία. Το έτσι, θυμάμαι το αυτό. Και τέλο τη χρονιά να έχω βγάλει το 50 πούμε, που αγαπάω περισσότερο. Και η πρώτη ταινία που είδα η δεύτερη. Η πρώτη που βλέπω είναι πάντα το Inside Louis Davis. Mm. Κάθε χρονιά. Η δεύτερη ήταν αυτό. Το, ήταν το Girlhood τη Ελλήνη οπότε ξεκίνησε η χρονιά πολύ προ αυτήν την Δεν σε δε το... σε απογοήτευσε λοιπόν, ίσα. -ίσα. Ναι, 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 να αναζητήσετε τι ταινίε τη και ειδικά το, το Girlhood είναι υπέροχη ταινία. Η καινούργια τη ταινία λοιπόν, αυτή, αυτή πάντα κάνει ταινίε ε, για κορίτσια. Συνήθω υπάρχουν πάντα και queer κορίτσια στη πρώτη ταινία, τα νούφαρα είναι επίση υπέροχη. Ε, που ουσιαστικά ψάχνουν κάπω το χώρο του μέσα στο, στην κοινωνία. Δεν είναι, δεν είναι σκληρέ ταινίε, είναι πολύ, είναι ευαίσθητε, πάρα πολύ τρυφερέ. Δεν, είναι ταινίε που γίνονται πολλά πράγματα. Είναι κάπως... Όχι, το στο Γκέρλχουντ είναι <coughs> χαλαρά τα πράγματα. Χαλαρά, κάπως, χαλαρά. Ναι, απλά και μέσα από αυτό ρε παιδί μου έχει ένα κοινωνικό βλέμμα, κοιτάει λίγο και τι κοινωνικέ συνθήκε. Αλλά το, το focus είναι αυτό. Είναι αυτά τα κορίτσια. Είναι κάπω εξερευνητικέ ταινίε, ναι, ρε, πολύ... ρε παιδί μου αυτό. Και είχα την περιέργεια καινούργια τη ταινία η οποία έχει διανομή. Θα τη δούμε του, του χρόνου στι αίθουσε. Και ακούγεται κιόλα ότι το αμερικάνικο, η, εταιρεία διανομή που την πήρε στην Αμερική σκοπεύει να ξοδέψει και πολλά λεφτά κιόλα για να τη πρόκειται για βραβεία. Και να δούμε. Το οποίο θα είναι ενδιαφέρον, άμα γίνει. Ε, είναι στο 18ο αιώνα. Το οποίο είναι ήδη μια ας πούμε, κάποια αποχώρηση. Διαδραματίζεται στο 18ο αιώνα, ε, όπου ε, μια κοπέλα πρόκειται να παντρευτεί κάποιον που δεν θέλει, δεν έχει γνωρίσει καν, νομίζω δεν θυμάμαι ακριβώ. <coughs> δεν το θέλει, εν πάση ε, περιπτώσει. Και πρέπει να ζωγραφιστεί ένα πορτρέτο γάμου και αυτή απλά δεν ποζάρει για κανένα ζωγράφο. Ό,τι ζωγράφο έχουν φέρει, τον έχουν δίωξει γιατί δεν κάθεται να ποζάρει για κανένα ζωγράφο. Και έρχεται μια ε, γυναίκα ζωγράφο και το deal που γίνεται είναι ότι θα κάτσει να την ζωγραφίσει χωρί αυτή να το ξέρει. Τύπου ότι τη την παρουσιάζουν ω ε, μια σύντροφο για να την ε, πάει βόλτα το πρωί. Mm -hmm. Και το πρωί την παρατηρεί και το βράδυ τη ζωγραφίζει. Να ολοκληρώσει ένα πορτρέτο από μνήμη. Αχ. Ε, ναι. Αχ. Και είναι μια ταινία που είναι όλο βλέμματα. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώ. Πραγματικά όλη η ταινία κοιτάζονται. Είναι μόνο βλέμματα η ταινία. Wow. Και Προφανώ αυτέ οι δύο αρχίζουν να αισθάνονται πράγματα μία για την άλλη και μέσα από. χωρί αυτό το πράγμα να προβλέπεται κοινωνικά. Προφανώ. Και... Με 181 παιδιά. Και προσπαθούν εκεί πέρα να βρουν τέλο πάντων ένα χώρο για να ζήσουν. Για να... Το σύντομο διάστημα που έχουν μαζί. Αυτή είναι απίστευτο αυτή η την ταινία, τη ταινία. Την είχαμε αναφέρει ε, στις... Στο πρώτο, πρώτο, πρώτο podcast που στο κάναμε. Πρώτο podcast, ναι. Ναι, που αναφέραμε όλε τι ταινίες που περιμένουμε για το 2019, μπορείτε να το αναζητήσετε σε Spotify, Castbox, Soundcloud και φυσικά στο oneman.gr. Ε, γιατί έπονται ε, πάρα πολλέ ταινίε ακόμα που είχαμε αναφέρει ναι, και, ναι, ναι, ναι. και μα μένουν. Πάρα πολύ σύντομα το Men in Black με τον Chris Hemsworth. Πάρα πολύ σύντομα. Ναι, Μία από ναι, αυτέ τι ταινίε περιμένω εγώ. Ε, όχι, παιδί, να καλέ και κάνε, αλλά θέλω πολύ να γελάσω με τον Chris Hemsworth. Εννοείται, ξανά ναι, θέλω ναι, αυτήν ναι. να την ζωή μου να γελάω με τον Chris Hemsworth. Οπότε, ναι, άλλη ταινία που σου έμεινε πάρα ε, πολύ. Ε, αυτή λοιπόν ήταν η αγαπημένη μου ταινία. Δηλαδή, εγώ αν το δεν έχω σωφήνει, κάτω, το ξαφύγω, ήθελα και πέρα. Και, και, και χάρηκα πάρα πολύ που σε γενικέ γραμμέ είχε μια καθολική αποδοχή, όχι ότι έχει Απλά μου αρέσει επειδή πάντα κάθε χρόνο γίνονται αυτέ τι κουραστικέ ειδικά στι κάνε μέσα στο μικρό κόσμο και πέρα, είναι αυτέ τι κουραστικέ συζητήσει που γίνεται καθημερινό ή τι είναι κάθε χρόνο για τι γυναίκε σκηνοθέτε. Ναι. Τέλο πάντων, καταλαβαίνει. Είναι η ίδια συζήτηση. Και ότι... είχαν και ελάχιστε φέτο. Είχαν τέσσερι φέτο, που είναι περισσότερε από είχαν πέρσι. Ε, θέλω να κάνω μια Φαντάστω. πολύ μικρή παρένθεση εδώ. Πήρα μια συνέντευξη από την Πία Μέκλερ, που είναι σκηνοθέτηδα τη καινούργια ταινία με τη Στόνια Σωτηροπούλου, το Everything is Wonderful που υπάρχει ακόμα στα σινεμά. και είναι και παραγωγό τη mm -hmm. και είναι και πρωταγωνίστρια τη Σωτηροπούλου κλπ. Και, και καθώ ετοιμαζόμασταν, βάφαμε, κάναμε, ράναμε, μιλούσαμε για Κάνε. Mm -hmm. Οπότε mm -hmm. <laughs> μου λέει. Ε, είδα ότι βγάλανε μου λέει ανακοίνωση ότι φέτος θα έχουν τέσσερι γυναίκε σκηνοθέτητες περισσότερε από κάθε άλλη χρονιά και λέει πολύ αυθαρήτα Are you fucking kidding me? Μα πραγματικά φίστε με λίγο κάτω Έχει ενδιαφέρον ότι δεν θυμάμαι από πριν γιατί δεν πήγαινα οπότε δεν το έχω δεν το έχω ζησμένο μέσα μου δηλαδή πρέπει να το ψάξω για να το βρω το στατιστικό αλλά τις τρεις χρονίες που έχω πάει στις κάνες και ενδιαφέρον ότι την πρώτη ήταν τρει ε, ταινίε από γυναίκε σκηνοθέτε. Πέρυσι ήταν πάλι τρει και φέτο ήταν τέσσερι. Ναι. Και, και πρόπερσι δύο, δύο, από τι τρει πήραν βραβείο, πέρσι δύο από τι τρει πήραν βραβείο, φέτο τρει από τι τέσσερι πήραν βραβείο. Οπότε επειδή σα αρέσουν, δεν φέρετε περισσότερε. Αυτό δηλαδή. Ναι, τι που πάνε καλά. <laughs> έχει επίση ενδιαφέρον ότι καμία από τι χρονιέ δεν έχει υπάρξει εξωσφήνικα παρότι και τι τρει χρονιέ θα υπήρχε πολύ legit. Ε, πολύ, θα ήταν πολύ legit αν έπαιρνε κάποια. Βέβαια. Ε, αλλά παρόλα αυτά, κάθε χρόνο επανέρχεται το ίδιο. Δηλαδή και φέτο αυτό, αυτό, άκουγα πάλι. Δηλαδή, σίγουρα θα το άκουγε κάπου ότι ε, εντάξει, θα το δώσουμε σε αυτήν γιατί εντάξει είναι και γυναίκα. Το οποίο είναι. Δηλαδή, όταν το λέει κάποιο, δεν καταλαβαίνει τον παραλογισμό αυτού του πράγματο που λέει. Δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή, έχει πάρει μόνο η Jane Campion. Και κάθε χρόνο βλέπουμε ταινίε που θα μπορούσαν. Όχι σου ανήκει ότι πρέπει να το πάρει, παιδί μου. Όντω είναι φανταστικό ο ξωφνικό που θα φτάσουμε σε αυτό. Ναι. Αλλά ότι δεν μπορεί να μου προεξοφλεί ότι εντάξει, έχει και ένα προβάδισμα η Σιαμά να το πάρει. Και όχι μόνο αυτό, επειδή, προεξοφλούν ότι αν του χρόνου το πάρει μία γυναίκα θα, θα είναι. Ναι, για φέτο. Επειδή. Ναι, Τέλο mm, mm. Και, ναι. Τίγηση, έτσι, και που, πάλι θα το πρόβλημα και, και με τα τακούνια. Να το πούμε και αυτό, έτσι θα το αναφέρω πάρα πολύ σύντομα. Πάλι υπήρχαν γυναίκε που. Ε, του είπαν: Γεια σα, δεν μπορείτε να πατήσετε το κόκκινο χαλί γιατί δεν φοράτε τα κούνια. Απλά ναι. η μία κιόλα το έβγαλε και σε βιντεάκι για να μα το αποδείξει ότι παιδιά, it's happening, συμβαίνει, <laughs> μα τη λένε για τα κούνια. <laughs> Τέλο πάντων. <σφίλια> ναι. ε, ε... Είμαστε στη δεύτερη ται... ταινία. Ε... που σου άρεσε πάρα πολύ. Ε, η άλλη. Είναι, δια, είναι, δια... είναι που και εκτό διαγωνιστικού, mm. αλλά α εστιάσουμε στο διαγωνιστικό για τώρα. Όπου εστιάσουμε. Και... Ενώ άμα θε να πει και κάποια του διαχρονιστικού σιγά. Εμεί Η... θέλουμε να δούμε καλέ ταινίε, παιδιά. Η άλλη Τώρα... που σίγουρα ξεχώρισε είναι αυτή που εν τέλει πήρε το χρυσοφινικά. Πολύ καλά. Το Parasite του Bong Joon Ho, ο οποίο είχε, είχε πάει. Ήταν από τι λίγε φετινέ ταινίε που θέλω να παρακολουθήσω πώ θα πάνε στι κάνε. Mm. Γιατί κάπω μεταξύ Game of Thrones και εκλογών. Ε, ναι. Λίγο χάθηκα, ε, αλλά ε... ήταν από τα λίγα πράγματα. τα έψαχνα για αυτή ναι. που πω. Κοίτα, και ήταν, ήταν. Η ταινία παίχτηκε την ίδια μέρα με την ταινία του Ταραντίνο Θα πούμε φυσικά μετά γι' αυτό γιατί ήταν το μεγάλο event του φεστιβάλ Παίχτηκε μεσημέρι, μεσημερό απόγευμα είδαμε τον Ταραντίνο Το βράδυ είδαμε τον, το, το Parasite mm. Και με έναν τρόπο, το, το Ταραντίνο είναι ωραίο θα το, θα το πω σε λίγο ε, Αλλά είναι ταινία που ξέρεις, κάθεται λίγο πάνω σου Έχει πολλά πράγματα μέσα που πρέπει να σκεφτεί και να... Ξεκλειδώσεις και μετά όλοι συζητάγανε γι' αυτό Σε και κάνει να σκέφτεσαι Ναι και κάπω είναι πολύ <laughs> και Το βράδυ Μπαίνουμε και βλέπουμε το Parasite Το οποίο απλά είναι τόσο Δηλαδή είναι τόσο Η είναι ταινία κυλάει τόσο αβίαστα Είναι τόσο καλοραμένη Πώ να το πω δηλαδή Είναι Είναι Βάλσαμο, κέντημα, είναι αν, κέντημα ρε, Και έχει για αυτή πάρα πολύ δύσκολα πράγματα μέσα Αλλά με έναν τρόπο κυλάει Πώς να το πω και βγαίνοντα από αυτήν την ταινία, ήμασταν όλοι. Κάναμε high five, εντάξει, μα το πω. Ήταν, Απελευθερωθήκατε. Ναι, ναι, τι ήταν αυτό το πράγμα. Και προφανώ έτσι νιώσαν όλοι. Γιατί ήταν χρυσό φοίνικα. Ε, Όπω είπε ο Προεδράρα, ο Αλεχάνδρου Κωνσταντινιάρη του, ε, ήταν ε, ομόφωνο, ομόφωνη απόφαση. Και μπορώ πάρα πολύ εύκολα αυτό να δω το σενάριο του ότι μπήκανε το. Το, το βράδυ τη Παρασκευή, αφού έχει τελειώσει το διαγωνιστικό 21-22 ταινιών, πούμε, που σου έχει βγει το χτυκιό να βλέπει ταινίε και να τι σκέφτεσαι και. Και μπήκαν απλά και ήταν. Ε, σαν έτσι, συμφωνούμε. Ναι, ναι, ναι. Και, πιστεύω ότι δεν διαφώνησε κανένα. Και βέβαια. Πάμε να βρούμε τα υπόλοιπα. Ε, είναι πάρα πολύ λετσιδικό Χρυστοφίνικα, είναι φανταστικό Χρυστοφίνικα. Είναι για μια. Επίση η ταινία έχει διανομή, θα βγει το φθινόπωρο. Είναι από το σκηνοθέτη, να πούμε, ε, ε, που μα έχει δώσει πρόσφατα το Oakja και το Snow διότι τι αγαπημένε μου ε, sci-fi ταινίε τη δεκαετία. Μα γι' αυτό και το παρακολουθώ. Ήθελα πολύ να δω τι θα κάνει στην τρίτη. Ναι. <σμφ> και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Ε, υπάρχει αυτή η αφήγηση το ότι εντάξει, γύρισε στην Κορέα επιτέλου ο Μπονγκ bon Νουχόν και έκανε ξανά καλή ταινία. Το οποίο διαφωνώ πάρα Όχι, πολύ. Σα παρακαλώ. Είναι υπέροχε και δύο ε, οι δύο αμερικάνικε ταινίε του. Όχι αμερικάνικε, διεθνεί επαστασίε, τόσε αγγλόφωνε ταινίε του. Πιο ε, πριν είχε κάνει και το host. Memories of Murder. Είναι φανταστικό και Δεν έχει κάνει μέτρη ταινία. Και επανέρχεται σε όλε τι ταινίε του. Και, στις, και στο Snowpiercer και στο Octa, σε όλε τι ταινίε του, σε αυτά τα μοτίβα μιλάει πάρα πολύ για τον καπιταλισμό, μιλάει για ταξικότητα, μιλάει για την οικογένεια. Αυτά όλα επανέρχονται συνέχεια στι ταινίε του. Το Snowpiercer με πάρα πολύ εμφανή τρόπο. Είναι και όλη καλά, ναι, δεν το συζητώ. Για, για ταξικού διαχωρισμού. Ε, το Octa είναι από τα πιο απολαυστικά αντικαπιταλιστικά πράγματα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Στιμπεργικό κιόλα ταυτόχρονα. Ναι, ναι, πάρα πολύ εμφανή τρόπο, αλλά ναι. είναι διαφορετικέ ταινίε του, αλλά πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτά τα πράγματα και καινούργια χωρί να πω τίποτα, τίποτα παραπάνω, γιατί πραγματικά είναι από που κάθε 10 λεπτά σου παρουσιάζει ένα καινούργιο πράγμα και είσαι. Wow, υπήρχε αυτό το πράγμα του στο καιρό εκεί πέρα. Ε, mm -hmm. όλη αυτή την ώρα ήταν εκεί. Συνέχεια ανατρέπει και προσθέτει πράγματα με έναν τρομερά απολαυστικό τρόπο. Είναι, εν πάση περιπτώσει, σάτιρα, μαύρη κομμωδία. Είναι διάφορα πράγματα. που η αρχική, Το αρχικό του κόνσεπτ είναι ότι είναι μια τετραμελής οικογένεια, είναι όλοι άνεργοι, μένουν σε ένα υπόγειο κάπου στη Σεούλ, σε μια φτωχή συνοικία, που αρχίζουν και βρίσκουν δουλειά στο σπίτι μια άλλη τετραμελή οικογένεια που είναι πλούσιοι. Mm -hmm. Βρίσκει ο γιο πρώτα δουλειά εκεί πέρα και μετά βρίσκει και η κόρη ως, ως ιδιαίτερα τζίδες Τέλος πάντων. Μ' άρεσε αυτό, ιδιαίτερα ναι. Τζίδες, το θεσπίζουμε από σήμερα, ναι. Και σύντομα, δηλαδή στο πολύ αρχικό στάδιο της ταινία, ε, οι τέσσερις τους βρίσκονται να δουλεύουν για τους τέσσερις πλούσιους. Και μετά αρχίζουν να συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μετά, γίνονται πράγματα. Να... μετά γίνονται πράγματα. γίνονται πράγματα. Είναι... Δεν θέλω να πω τίποτα για το πώ εξελίσσεται. Πραγματικά είναι από τι ταινίε που χαίρεσαι να βλέπει πράγματα καθώ εξελίσσονται. Αλλά είναι μια ταινία η οποία έχει πάρα πολύ να κάνει με αυτό, με, το, με τον ταξικό πόλεμο πάρα πολύ. Είναι πάρα, είναι πάρα, πολύ αστεία. Έχει πάρα πολύ suspense. Έχει βία, έχει, έχει τα πάντα. Είναι λουκούμι. Είναι πραγματικά. Φίλησε το δάχτυλά τα φίλησε. Το του, του τύπου Σεύσκη. Σε και με τα δύο όμω. Έκανα Σεύσκη και, τα... <convention> <laughs> και με τα δύο. <laughs> Οπότε ναι, για μένα από το φετινό διαγωνιστικό υπήρχαν δύο legit χρυσή φίνικε. και σκες, ήταν, η αυτό ή η ταινία τη Χιαμά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο για όποιο και τα δύο και αν το έπαιρνε. Ε, και είναι και δύο ταινίε που ε, ε, ανυπομονώ να πρίξω τον κόσμο του χρόνου και για τις δύο τους. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ. Σε κάθε πόδα σας ναι. πρίζουμε να τις δείτε. Ε, οπότε, ναι. Αυτές ήταν οι δύο που ξεχώρισα. Θέλω Φορά, πάρα πολύ να μιλήσουμε για τον Ταραντίνο. Γιατί έχω απορίε και ξέρω ότι δεν μπορεί να μου τι λύσει από το podcast, ναι. γιατί δεν θα σπολεριάσουμε τον κόσμο, προφανώ. Mm. Και άλλωστε θα το δούμε και σχετικά. Βγαίνει 22 Αυγούστου η ταινία. Σχετικά σύντομα. Να ναι. πούμε ότι στα site θα, θα, υπάρξει μια ενημέρωση όταν πλησιάζει ο καιρό. Αλλά έχουμε αποκλειστικέ συνεντεύξει, αποκλειστικέ για Ελλάδα συνεντεύξει με τον Ταραντίνο και τον Brad Pitt και τον Λεωνάρτη Το τρίο. Το τρίο, αυτό. Τρίο χαράς, Από ε, του τρει, που... ποιον συμπάθει περισσότερο. Τον ε, uh, Brad Pitt χωρί συναγωνισμό. Το περίμενα. Το ναι. περίμενα. Πραγματικά φαίνονταν πολύ cool και συμπαστικό τύπο. Κούλα και... λέξει. Είχε αυτό το. Είχε, 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 και ένα γλυκό πικρό κάτι ότι. Δεν ξέρω. Ήταν, μπορεί να ήταν σε φάση. Μπορεί να σε φάση, Γιατί ήταν λίγο. Εντάξει, μεγαλώνουμε και προσπαθούμε. Και... Εντάξει, ίσω αρχίσει να. Σε αντίθεση με τον Λίο, mm. τον οποίο συμπαθούμε και όλα αυτά, έχει μάλλον. Τη ηλικία του, σιγά <laughs> σιγά. Ναι. Επίση δεν τον χαλάει και αυτό που βλέπει στον καθρέφτη, υποθέτω. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπο θα γίνει ο Ρόμπερτ Ρέτφορντ, αυτό που κάζαμε όλοι όταν τον είδαμε. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Θα γίνει αυτό ο κούκλο 80 ο αν είναι δυνατόν. Και είναι και πάρα πολύ καλό. Και οι δύο μου άρεσαν πάρα πολύ στην ταινία. Και οι δύο, με διαφορετικού ναι, ναι, ναι. τρόπου. Mm -hmm. Ο Brad Πιτ είναι, είναι καλό με τον τρόπο που είναι ο Brad Πιτ καλό όταν είναι. Πώ να το πω. Ε, Πώ ήταν καλό στο Μάνιμπολ. Δηλαδή, όταν είναι καλό ο Μπραντ Πιτ είναι καλό με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Το ότι. Κάπως, Ξέρω, αφήνω το mood να περάσει από μέσα μου. Ναι. Και να το βγάλω στον οθόνη. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα. Ο, ο, ο Λεωνάρντο Δικάπριο... Δικάπριο, Δικάπριο δεν είναι αυτό. Ο δεν είναι αυτό. Καθόλου, ο ναι. ο είναι πιο. Όχι, είναι επίση φανταστικό στην ταινία ο Δικάπριο με, ένα πιο... με, ένα πιο... με ένα πιο τεχνικό τρόπο. Ε... γιατί παίζει έναν ηθοποιό. Οπότε. παίζει και τον. Παίζει τον ηθοποιό Τη ταινία, αλλά ναι. παίζει και την ενδιάμεση πραγματικότητα, κάπω. Έχει πολλά layers. Είναι πάρα πολύ καλό. Ότι κάποιο στην ταινία αυτή παίζει έναν κάπω ξεπεσμένο στάρ. Είμαστε στο χώλιο του, στο τέλο των σύξτη. Ε, παίζει έναν ηθοποιό που είχε κάποτε πολλέ επιτυχίε. Βλέπουμε και κάποιε στιγμέ εδώ τι επιτυχίε του που θα μπορούσαν να είναι ταινίε του Ταραντίνο ή θα μπορούσαν να είναι ταινίε από τι οποίε εμπνεύστηκε ο Ταραντίνο. Mm -hmm. Παίζει πάρα πολύ ταινία με αυτό το μετα αφηγηματικό επίπεδο, πάρα πάρα πολύ. Και τώρα έχει ξεπέσει και κάνει guest spots σε διάφορε σειρέ, κάτι western, σε ό,τι βρεθεί τέλο πάντων, βγαίνει το μεροκάμα του. Και ο Brad Pitt παίζει τον, stuntman του, τον Κασκαντέρ του. Κλαίω. Που είναι πάντα εκεί για να κάνει τι σκηνέ δάσκα. Κλαίω για αυτό το δείγμα, ότι αυτό κάνει τον Κασκαντέρ. Δηλαδή, κλαίω. Κάνει τον Κασκαντέρ του. Και έχουν και μια. Πες μου τι, κάτι πεις να πεις, Έχουν σύνομαι. και μια πολύ ωραία σχέση, φιλίας και κάπως πάνε μαζί. Ήθελα να μου πεις μια πρόταση για τον Λουκ Πέρι, γιατί περιμένω πάρα πολύ. Είναι Perry, η τελευταία του... Συγκινήθηκα πολύ όταν τον είδα στο τίτλος αρχής. Είναι και ο τίτλος αρχής, τον έχει oh. δηλαδή. Συγκινήθηκα πολύ. Oh. Ε, ο Λουκ Πέρι, η, η ταινία έχει... Θα, για να φτάσω εκεί πέρα... Oh. Ε, με πολύ γενικού όρου, γιατί δηλαδή, πραγματικά δεν θέλω να πω τίποτα για την ταινία. Ε, τίποτα που να προδίδει του, τι συμβαίνει και τι κάνει ο Ταραντίνο. Mm. Ε, η ταινία μου θύμισε πάρα πολύ το Τσέκι Μπράουν προσωπικά σε, σε, mood και στο, πώς, σε, στο, ρυθμό του και στο πώ μιλάνε μεταξύ του και στο ότι α πούμε για το μεγαλύτερο μέρο τη ταινία δεν νιώθει ένα χέρι γύρω από το λαιμό σου που να είναι απλά και μετά συμβαίνει αυτό και μετά το άλλο και κοίτα πόσο έξυπνα είναι τα πάντα που κάνω κτλ. Ναι. Είναι λίγο πιο. Ε, το, δηλαδή, το έχει αυτό ο Ταραντίνο, το Ταραντίνο. Την εξυπνάδα φουλ. Προφανώ γι' αυτό το λε. Και οι ναι. τα, τελευταίε ταινίε νιώθω ότι όσο έχτιζε προ το, το στόχο του, το ότι θα κάνω τι 10 ταινίε μου και θα με θυμούνται για πάντα για αυτέ και δεν θα κάνω άλλη μέτρια ταινία και δεν ξέρω Που είχε αυτό, αυτό το άγχο. Φαινόταν και στι ταινίε του μέσα αυτό το πράγμα γιατί Βέβαια. γινόταν όλο και πιο επιτευμένε. Οπότε ε, τώρα μου λε ότι αυτή δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ε, επιστροφή σε φόρμα κατά κάποιο τρόπο. Ε, είναι πολύ συζητήσιμη η ταινία σε πάρα πολλά πράγματα. Mm. Είναι σίγουρα η πιο ενδιαφέρουσα ταινία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Είναι τρομερά ενδιαφέρουσα Ωραία. και είναι εκθρασίτατη. Και είναι. Α, α, αλλά είναι αυτό ότι χτίζεται πάνω σε ένα mood πάρα πολύ. Ε, παίρνει πολύ το χρόνο του ρε μου. Και είναι απλά. Αυτή είναι η κατάστασή του. Αυτό του συμβαίνει. Τα λένε. Δεν έχει κάτι το πράγμα να ταυτόχρονα. Δεν προσπαθεί συνέχεια να. Να δηλώσει πράγματα. Δεν προσπαθεί συνέχεια να ξεπεράσει σε ξυπνάδα το αμέσω προηγούμενο τέταρτο που είδαμε. Πώ να το πω. Μάλιστα. Ε, εμένα, ε, εμένα δηλαδή αυτό που μου θύμισε είναι κάτι, κάτι από την κοσμοθεωρία και τη φιλοσοφία του Death Proof. Στο πώς το πώ προσεγγίζει το σινεμά. Αλλά μέσα από ένα mood Jackie Brown. Mm -hmm. ε, ε, αρέσει αυτό που ακούω. Mm. Εμένα η ένσταση μου δεν είναι, δεν είναι καν δεν είναι ένσταση. ένσταση. <σχει> δεν είναι ένσταση γιατί δεν το έχω δει. Mm. Αν, είχα, αν το δω, μπορεί να την έχω την ένσταση. Μπορώ να πω ότι και ο κόσμο mm. ξέρω εγώ είναι υπερβολικό ή κάτι λάθος, κατάλαβα, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά ξέρει, είναι κάπω μοιρασμένη η, <σχει> η αφήγηση. Δηλαδή, όσον αφορά καταλαβα Δεν και είναι το... ακριβώ μοιρασμένη όμω. Ε, δηλαδή... Στο πώ τη γυρίζει. Εγώ έχω δει σχόλια ότι. Όχι <σχει> <σχει> ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι. Από το έχω καταλάβει, δεν είναι εχω καταλαβαινει οτι λίγο screen απο... time. Το πρόβλημα είναι το πώς χρησιμοποιεί αυτό το screen time της Το χρησιμοποιεί, και πώς το γυμνάει, ξέρει δηλαδή. πολύ καλά τι κάνει είναι, ε, ε, υπάρχει, ένα γενικό, υ, 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 υπάρχει μια legit συζήτηση που μπορεί να γίνει εκεί πέρα Πάνω στο ότι είναι κάπως ε, ε, εύκολο και κλεισέ Το να εκπροσωπούν ε, γυναικοί χαρακτήρες τόσο συχνά και τόσο εύκολα ε, Μια ας πούμε συμβολική αθωότητα ναι, εκεί είναι προφανώ το θέμα. Εκεί είναι εκείνη, το, 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 θέμα. Το, το θέμα. Γιατί mm. άπαξε και το δεχτεί αυτό το πράγμα ω ε, σημείο έναξη ταινία σου, Γιατί όπω είπε η Μάρκο Ρόμπι, παίζει τη Σάρων Τέιτ που είναι αληθινό πρόσωπο. Γιατί ενώ συμβαίνει αυτό το fictional πράγμα με αυτού του δύο κεντρικού χαρακτήρε ταινία, παράλληλα υπάρχει και, πω, και τα αληθινά συμβάντα του καλοκαιριού του 69 που είναι η Μάνσον που, που ε, δολοφόνησαν ε, τη Σάρων το Πολάντσικ κτλ. Δεν δολοφόνησε το τον Ρομάν Πολάνσκι. Όχι. Δεν εννοούμε αυτό. Ε, αλλά ναι, άπαξε το δεχθεί αυτό το, 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 πράγμα και χρησιμοποιεί με αυτόν τον τρόπο. Βασίλυτος. Είναι, και είναι φανταστική Μαργκορόμπη και σε αυτό το πράγμα που κάνει κιόλα. Ε, είναι, είναι, μια χτίδα φωτό. Είναι, ένα, mm. είναι, πώς να το πω, είναι η αθωότητα των Σίξτη που. Εκπροσωπεί αυτό το πράγμα. Εκπροσωπεί αυτό το πράγμα που τελείωσαν και ο Ταραντίνο θα ήθελε να, να μην έχει τελειώσει. Και να έχει συνεχίσει εκείνο ε, το Hollywood κατά κάποιο τρόπο. Ότι, ξέρεις, ε, όλη η ταινία είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι ότι ας δούμε ξανά αυτή την εποχή που εμένα μου αρέσει και επιστρέφει συνέχεια σε αυτή και μέσα από αναφορές ε, είναι πολύ πολύ αυτοαναφορικό και στο σινέμα που του αρέσει και απέναντι στην ίδια τη φιλμογραφία του. Δηλαδή είναι σαν Πώ να το πω, είναι σαν ε, ταινία κατακλείδα κατά κάποιο τρόπο, παιδί. Mm. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μια ταινία ότι, κάποτε, η που η συνοψίζει... τελευταία του. Ναι, θα που, μπορούσε θα να είναι η τελευταία. Θα του. μπορούσε, είναι, είναι μια τελευταία ταινία, πώ να το πω. Είναι, συνοψίζει πολλά πράγματα από την κοσμοθερία του και από το σινεμά του. Mm -hmm. ε, ε, Διάβασα εγώ κάποια σχόλια όσον αφορά τώρα τον τρόπο, είναι, που, είναι το τρόπο που τη γυρίζει Αυτό... κιόλα. Ναι. Δηλαδή, πόδια κλασικά. Ε, καλά, τώρα αυτά είναι, είναι τα. Ε... Ναι, ταραντι... Ξέρεις, Το κάνει ταραντίνο. δηλαδή, δεν είναι. Γιατί ταξι... εγώ σου λέω δεν την έχω δει. Το κάνει, δεν είναι ένα. Πώ το πω. Αναμενόμενο πράγμα. Δεν δε μου κάνει. Ε, είναι ταραντίνο Εκεί ε, είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πόδια. Πόδια. <laughs> πολύ πόδι. Πολύ πόδι. Πολύ πόδι. Ε, πόδι. Ναι. Αλλά. Ναι, δεν ξέρω. Οπότε κατάλαβα. Είναι το... που θα συζητήσει πάρα πολύ. Και όταν βγει. Γιατί είναι πολύ δύσκολο το θέμα, προφανώ. Με την έννοια ότι. Έχει κάτσει καθόλου μέσα σου το, 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 το αν. Πώ να το θέσω τώρα αυτό, ότι, ότι αν αυτή η προσέγγιση τελικά, όχι κάνει καλό, ότι ας πούμε, μέχρι πότε αυτό. Ποια προσέγγιση. Ε, προσέγγιση σε σχέση με τη γυναίκα και το κομμάτι αθωότητας και ε, η προσέγγιση. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο σαν τρόπο, εντάξει θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο... Και μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα, πώ να το πω. Ναι, 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 κατάλαβα. Ε, σαν συγκεκριμένη εφαρμογή του εδώ πέρα, είναι κάτι το οποίο ξέρει πώ να το κάνει. Είναι πολύ, είναι πολύ μάστορα Λειτουργεί, γεννόμαστε... λειτουργεί μέσα στην ταινία, ναι. Λειτουργεί σίγουρα μέσα μες... μες... στην ταινία. Mm. Νιώθω ότι ξέρει τι κάνει, πα περιπτώσει. Mm. Είναι πολύ δύσκολο. Θερματικά, μένω πολύ μακριά από το ζουμί τη ταινία. Mm -hmm. Αλλά είναι κάτι το οποίο όλο αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο άμα δεν μιλάγαμε για έναν filmmaker με την ε, τεχνική επιδεξιότητα και με το, το βάρος του το και τα δύο αυτά πράγματα ταυτόχρονα θα ήταν θα μπορούσε ε, να λέμε για μια θα να είναι τώρα, ε, ένα τεράστιο φιάσκο mm -hmm. παρα... δηλαδή το ότι ξεκινάει να πει αυτή την ιστορία έστω και, έστω και στο περιθώριο Βέβαια. Είναι πάρα μα, πολύ ζωρικό. Μα αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, πριν γίνει σαφέ και έγινε πριν τι κάνει σαφέ ότι δεν είναι αυτό το main point τη ταινία. Mm. Παρ' αυτά, ήταν το πρώτο πράγμα που ακούσαμε για την ταινία. Mm. Ότι θα ασχοληθεί mm. με του Μάσου και τα λοιπά. Mm. Με το Μάσου και τα λοιπά. Ότι ήταν το πρώτο μεγάλο παράπονο. Ότι ρε παιδιά, α πούμε, έλεο με αυτό το. με, με τι αληθινέ ιστορίε που κάπω mm. βρίσκουμε να τι κάνουμε exploit 50 χρόνια mm. μετά και 60 mm. χρόνια μετά. Οπότε καταλαβαίνω τι Ναι. Mm. Mm. Αλλά ε... αυτό, είναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα με όλα τα. Η αλήθεια είναι αυτό το με όλα τα και με το είδο του true crime, που έχει ανθίσει Μπράβο ξανά, αυτός. δηλαδή, αυτό είναι. και θα παραμείνει. Mm. Ε, και δεν θεωρώ ότι. Πώ σου πω, ή θα είναι των δημιουργών η λύση. Θα βρίσκουν άλλου τρόπου να τα δώσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί θα... η περιέργεια του κόσμου δεν έχει, θα σταματήσει ε, ε, να υπάρχει ε, ε, και έχει, λογικό έχει, είναι. Έχει, 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 έχει μια δική του προσέγγιση πάνω σε αυτό. Mm. Δεν, δεν το κάνει, δηλαδή. Hm. Δεν πατάει πάνω στο τρέν τη εποχή. Να το πω έτσι. Κάνει κάτι δικό του. Κάνει, δηλαδή, έχει μια ταραντινική ματιά. Αυτό μου. Έχει μια δική του προσέγγιση. Μου αρέσει γιατί τέλο ε, πάντων έχει... δεν θα κάτσω να δω και true crime Έχει τον... ένα point σε αυτό που κάνει, εν Έχει να πει κάτι. Είναι πολύ μεγάλη Θα γίνει σίγουρα πολύ μεγάλη συζήτηση στην Περιμένω πάρα 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 πολύ. Πε μου, ο ίδιο που σου φάνηκε. Αγχωμένο. Ναι, αλλά εμένα έχω κουρα... μένει. Αυγωμένος... είναι λίγο. Αυτό όμω μου δίνει πάντα αυτή την αίσθηση. Ναι, μήπω είναι μήπως το mode του, δεν και ξέρω. Εμένα, και μένα, και Δηλαδή, οποιοδήποτε. Εντάξει, είχε, είχε κάτι στιμούλε που λίγο τσιλαρέ. Mm -hmm. ε, όταν έλεγε, α πούμε. Μην πρέπει να δώσουμε ένα tidbit, κάτι. Ε, ναι, όταν έλεγε, α πούμε το πώ. Ε... Γιατί επειδή λοιπόν, μου αναρωτήθηκα, τον ρώτησα για το πώ ε... το fictional με το πραγματικό κομμάτι συνεπάγονται στην ταινία και, το... και, και, και βασικά ήθελα βασικά, να ξέρω. Αν κάποιο από τα δύο προπήρξε το άλλο, δηλαδή θέλω να πω ότι. Ξεκίνησε πούμε κάτι στον και, και μετά του κόλλησε και το άλλο, ή κάπως και τα δύο ήταν εξ αρχής εκεί πέρα. Και εκεί πέρα είπε το πώς γεννήθηκε η ιδέα, και γνωρίζει κάποια ταινία που έκανε, δεν θέλω να το ακριβώ. Αλλά θα τα. Θα απομαγνητοφωνήσει και θα, θα βάλουμε. Θα απομαγνητοφωνήσει έρθει <laughs> ώρα. Αλλά τέλο πάντων έλεγε το πώ γεννήθηκε, το ότι είχε γνωρίσει έναν κασκαντέρ και κάπως τον είχε συναρπάσει η όλη του περσόνα και ο ρόλο των ανθρώπων και τα λοιπά και ότι μετά ήρθε κάπως στο κομμάτι του, του Hollywood γύρω από χτίστηκε mm -hmm. και, και, εκεί πέρα έλεγε κιόλας ότι ότι αυτή είναι μια ταινία την οποία προσπαθεί πάρα πάρα πολλά χρόνια να κάνει είναι η ταινία με την οποία έχει ασχοληθεί περισσότερα χρόνια από τις τελευταίε του mm -hmm. ότι προσπαθούσε ανάμεσα σε άλλες ταινίε να την ξαναξεκινήσει και όλο δεν τα κατάφερνε και λέει εκεί πέρα λέει τέτοιο ένιωθα να σπρώνω την πέτρα στην ανηφόρα και να ξαναγυρνάει πίσω και λέει ε, μου κάνει. I, felt, like Not, What was guy's name? I felt like Θεούλη! και, μετά, και μετά πετάει και ένα ότι. Τέλο πάντων, είχατε πρόβλημα με rocks. With my rocks. Δεν ξέρω αν πρέπει να ονομάσουμε αυτό το podcast όταν ο Ταραντίνο μα μίλησε για τη σύφυλη. Αυτό έλεγα ότι μετά θα φταίω να βάλω τη συνέντευξη αποκλειστικό. Ο Ταραντίνο μα εξηγεί γιατί αισθανόταν σαν σύφυλη. <χει> <γελίως> ε, Τέλος πάντων, ναι. Ε, Θεωρείς δηλαδή ότι από αυτό το φεστιβάλ αυτή είναι η ταινία που θα συζητηθεί. Κοίτα, εντάξει, αναγκαστικά κάπως. Είναι το μεγάλο... είναι... Γιατί και ο Χρυσός Φίνικας και θα συζητηθούν. Αυτή, εντάξει, είναι σε ένα μεγέθος διαφορετικό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που δεν πήρε και βραβείο και που δεν ασχολήθηκε κανένας, δηλαδή, δεν υπήρξαν ας πούμε, πολλά. Α, ah, δεν πήρε βραβείο αυτό. Σαν παραλήψη αδικίε. Ακόμα και μέχρι, και στου περισσότερου άρεσε, δηλαδή. Και ήταν στο, στο screen, το περιοδικό που βγαίνει κάθε μέρα που έχει ένα πάνελ κριτικών και βγάζει το μέσο όρο. Πέρυσι το Burning ήταν νούμερο ένα, αν θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Πώ δεν θυμάμαι. Είναι κάπω. Τα ακούσε, Όσκαρ, τα ακούσε Ακαδημία. Το Burning. <laughs> είναι είναι, είναι κάπω το ίντεξ, είναι ένα δείκτη. Πού, λε... πού, κινείται ο κόσμο σε αυτό. Ο κόσμο βλέπει τι ταινίε επί ναι. Ε, εκεί, α πούμε, το ταινίο του Ταραντίνου είχε το τέταρτο μεγαλύτερο σκορ φέτο. Okay. Ε, δηλαδή, το... το, πρώτο ήταν το Parasite. Δεύτερο ήταν μαζί η ταινία τη Χιαμά και η ταινία του Αλμοδόβαρ. Και τέταρτο ήταν το Ταραντίνο. Ήταν οι μόνε τέσσερι ταινίε που είχαν πάνω από τρία στα τέσσερα μέσω όρο. Μάλιστα. Ε, οπότε θέλω να πω, ήταν γενικά. Αριστεί. Ναι, ναι. ναι. Αλλά παρόλα αυτά, καταλαβαίνω ότι Νιώθω ένα πράγμα τόσο μεγάλο. Και, και επειδή ακριβώ ήταν και ταινία κάπω περίπλοκη και έχει μέσα διάφορα πράγματα που θε λίγο να τα ξετυλίξει, καταλαβαίνω το ότι η Επιτροπή, μάλλον, ήταν, ήταν προ το. Άστο, δεν, χρ, δεν χρειάζεται. Mm. Ειδικά όταν έχει ένα πάρασετ που όπω μου είπε, τάλει από μόνο του. Δεν το μιλάω όλα, κανένα δηλαδή. χρυσόφινικα. Mm. Δεν πήρε κανένα βραβείο. Θα, θα μπορούσε να πάρει σενάριο ή κάτι. Αλλά είναι το ότι είναι μια ταινία τόσο μεγαλύτερη από τι υπόλοιπε. Σαν κόνσεπτ δηλαδή, κιόλα. Είναι ο Ταραντίνο όμως, που έρχεται με τον Brad Pitt και το λέω ότι Ντικάπριο και τον Μάργκο Ρόμπι τώρα στι κάνει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα τόσο. Θα μπορούσε να είναι εκτό συναγωνισμού, πώ να το πω. Ήταν εντό συναγωνισμού γιατί καλά έκανε εκείνο το συναγωνισμού, δεν λέω. Αλλά είναι τόσο. Νιώθω ότι είναι τόσο σε άλλο σύμπαν από όλα τα υπόλοιπα που βλέπει και ειδικά επειδή είναι και τόσο περίπλοκη γι' αυτό. Δεν το. Πραγματικά δεν χρειάζεται. Ούτε, ούτε θα τη κάνει κάτι να πάρει βραβείο σε νεαρού κάνε. Δεν θα τη προσθέσει τίποτα. Όχι. Άμα δεν πάρει. Σο... Χρυσό φίνικα δεν, σο... δεν θα έπαιρνε. Οπότε λε. Δεν χρειάζεται. Α ε, το δώσουμε στι άλλε ταινίε. Οπότε ήταν επιγραμματικά: ήταν το Αλμοδόβαρ ταινία που ήταν πολύ γλυκιά. Νιώθω λίγο υπερεκτιμημένη κάπω στο φεστιβάλικο πλαίσιο, mm -hmm. αλλά ωραία ταινία ω κάθε περίπτωση. Ο Μπαντέρα είναι φανταστικό. Είμαι σίγουρο ότι θα παίξει στα Όσκαρ για πρώτο αντρικό ρόλο. Ο Μπαντέρα παίζει ένα γερασμένο σκηνοθέτη. Είναι την καυτοβιογραφική ταινία. Παρότι ο Αλμοδόβαρ το αρνείται αυτό το πράγμα, αλλά. Πιον <laughs> ψιθύρισε στο μικρόφωνο του. Ποιο κοροϊδεύει. σε εμά δεν φαίνεται. Σε Έλα, ρε, αδερφέ. Παίζει ένα κερασμένο σκηνοθέτη που κάπω έρχεται σε αντιμέτωπο με. Με την πορεία του και με την καριέρα του και με ανοιχτέ πληγέ από όταν επανενώνεται με έναν πρωταγωνιστή του που έχουν να μιλήσουν από όταν ολοκληρώσαν την ταινία που είχαν κάνει μαζί, που είναι η μεγάλη ταινία τη καριέρα του. Μάλιστα. Πέρα, σε, ε, αυτό πήρε το βραβείο Αντρική Ερμηνεία. Παρότι πολύ το περίμενα για φίνικα, εγώ. Όχι, τόσομαι, παιδί, χάρηκα, παιδί, χάρηκα <laughs> <Χάρικα laughs> που δεν όχι. Παρότι δεν έχει πάρει και ποτέ ο Πέτρο και θα ήταν ένα ωραίο. Αλλά θα, θα, θα αυτά τα. Πάντα θα το είχαμε στο μυαλό μα ω. Α, το, το δώσανε επειδή είναι ο Πέτρο Ολμοδόβρα και δεν είχε πάρει ποτέ εξωφίνικα. Όπω συμβαίνει πολλέ φορέ. Συμβαίνει πάρα πολύ φορέ. Και στην, και στην χαίρομαι... Ακαδημία και παντού, ναι. Ακριβώ. Και χαίρομαι που η Επιτροπή δεν το έκανε αυτό το πράγμα γιατί πραγματικά. Σου λέω, το, το Πάρασα ήταν ένα φανταστικό εξωφίνικα. Ήταν έτσι, άμα πήρε το βραβείο σενάριου το οποίο θα ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά. Ε, το δεν Καλό πρέπει. είναι το έλα. Από τη στιγμή που είσαι στα βραβεία, είναι το, το, το μικρότερο που μπορεί να πάρει. Γι' αυτό είναι κρίμα. Ε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Συνέβη. Ε, μην ξεχνάμε ότι εντάξει, αν το δεν θα ήταν και. Γυναίκα τώρα για αυτό τη στιγμή. Ναι, τα ναι. Πέρα, <laughs> ε, ωστόσο, πήρε το μεγάλο βραβείο τη Επιτροπή. <laughs> <laughs> να πούμε αυτό και να τα ε, κλείσουμε, γιατί θέλω οπωσδήποτε να, αναφέρουμε για αυτήν την ταινία. Το μεγάλο βραβείο τη Επιτροπή, που είναι ουσιαστικά το δεύτερο μετά το Χρυσοφίνικα, ναι. το πήρε το Ατλάντιξ, που είναι άλλη μια ταινία η οποία λάτρεψα. Ε, τη Μάτι η οποία είναι η πρώτη μαύρη ταινία, η πρώτη μαύρη, μαύρη σκηνοθέτη γυναίκα στην ιστορία του διαγωνιστικού των κανόνων. Χρειάστηκαν 72, ναι, μόνο 72, διαγωνιστικά. Ε, που είναι μια τρομερά συναισθηματική τρομερά ατμοσφαιρική ερωτική ιστορία ε, φαντασμάτων φατα... κα κατά μια έννοια και ζόμπι λίγο έχει αυτό αλλά είναι ουσιαστικά μια ερωτική ιστορία με πολύ έντονο ταξικό κοινωνικό στοιχείο για το αγόρι που φεύγει επειδή δεν θέλουν να πάνε να δουλέψουν αλλού και έχουν μείνει πίσω τα... οι κοπέλες και αυτή τον περιμένει και δεν ξέρει να τα ξαναγυρίσει επειδή ήταν απλήρωτη για τόσο καιρό που χτίζανε το φουτουριστικό πύργο στον Ντακάρ. Δηλαδή έχει τέτοια πράγματα μέσα. Χριστέ ε, μου. Και όταν φεύγουν αυτοί, ξαπλώνεται μια μυστηριώδη αρρώστια πίσω στο Ντακάρ. Και δεν ξέρουμε ακριβώ τι είναι. Είναι όλη η ταινία κάπω μέσα σε ένα νεφος Πάρα πολύ όμορφη ταινία. Από όσα συζητήσαμε, ξαφνικά αυτήν θέλω να δω περισσότερο. Είναι, είναι, πραγματικά φανταστική ταινία και μπράβο που τη δώσαν το μεγάλο βραβείο, γιατί είναι, είναι όντω μια δήλωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι μια ταινία που απλά θα μπορούσε να μην έχει πάρει τίποτα, θα μπορούσε να έχει πάρει μια πιο ερμηνεία ή κάτι, ξέρω εγώ, ή μια ειδική μνήα ή whatever. Χαίρομαι πάρα πολύ που τη δώσαν το μεγάλο βραβείο. Ε, την αγόραση των Netflix παγκοσμίω στην ταινία, υπάρχει μια περίπτωση να έχει αγοραστεί για σινεμά στην Ελλάδα. Θα το μάθω και θα ενημερωθούμε γιατί έχω συνέντευξη με την Μάτι Ντιόπ. Τέλεια. Οπότε θα παίξει τι επόμενε μέρε. Θα τη βάλω, είχε πολύ ωραία πράγματα να πει. Οπότε θα έχω τότε και την ενημέρωση του πώ ακριβώ. Τη διανομή ελληνική, ναι. Θα τη δούμε. Σε κάθε περίπτωση, είτε με τον τρόπο είτε με τον άλλον, θα τη δούμε την ταινία και στην Ελλάδα ευτυχώ. Ε, Καλά τα πω. αυτά σε γενικέ γραμμέ. Καλό φεστιβάλ ήταν. Είχε, είχε. Δεν ξέρω να σου πω. Σιγουριά αν είδαμε κάποια μεγάλη ταινία, αλλά είδα σίγουρα αρκετέ ταινίε που μου αρέσανε. Και... Νιώθω πάντω ότι σε σχέση με. Βερπαιδί μου, όταν είναι ικάνες, κάθε χρονιά, ξέρει ότι είναι η περίοδο που είναι οι κάνε φε... ναι. Φέτος Κατάλαβε. Φέτο, λόγω Game of Thrones, πραγματικά. Το δεν το καθόλου. Έξω από εσά που σας ήταν ναι, εκεί, ναι, ναι. όχι ότι προφανώς υπήρχε κάλυψη φοβερή για τις σκάνες και θα υπάρχει πάντα, δεν είναι, είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ στον κόσμο. Αλλά ξεκάθαρα καπακώθηκε. Mm. Ξεκα... Δηλαδή... Ήταν και εκλογές. Εδώ στην Ελλάδα είχαμε και αυτό, Είχα, αλλά ναι. θέλω να σου πω και στον παγκόσμιο τύπο, όντω, δηλαδή η ναι, ναι, ναι. συζήτηση γύρω από το Game of Thrones ήταν πολύ, πολύ, πολύ Γι μεγάλη. Γι' αυτό δεν περιμένω τον Ταραντίνο και υπήρχε το, το άγχος άγχο και βγάζουμε πε μα για τον Ταραντίνο. Δηλαδή, το, το, καταλαβαίνω, ήταν το μεγάλο. Ναι, 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 αυτό που. Κάπω κάπως, κάπως αν να ήταν αυτό Ο που ταραντίνο. συνέβαινε γύρω από τον Ταραντίνο. Ακριβώ. Όχι, ναι. έχεις έχει απόλυτο δίκιο. Οπότε περιμένουμε τον Αύγουστο να δούμε Ταραντίνο, να δούμε και όλα αυτά τα spoiler που δεν μπορεί να μα πει. <laughs> Και, και ε... από τη νέα σεζόν ε, έχουμε να περιμένουμε κάποιες ταινίε, Εντάξει τι έχουμε γράψει πιο αναλυτικά και στην κάλυψη και στο news 24-7 την, ε, την καθημερινή που υπήρχε όλες αυτές τις μέρες ε, Αυτά Άρα εμάς μας βρίσκεται σε Spotify, Castbox, Soundcloud και στο oneman.gr Και τα λέμε πάρα πάρα πολύ σύντομα When we make that secret, <laughs>